Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Η ιδέα της σιδηροδρομικής Εγνατίας ξεκίνησε το 2004 με μια απόφαση της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας. Η ομάδα εργασίας που συστήθηκε αποτελούνταν από τους συναδέλφους Ζαχαρία Λάτσιο, Απόστολο Φόλα, Θεμιστοκλή Μπούτσικα, οι οποίοι ήταν και στελέχη στον ΟΣΕ, και το Σωτήρη τον Μπρέτζα και το Θεόδωρο τον Άτσινα, οι οποίοι ήταν στελέχη του Τεχνικού Μελητηρίου. Στόχος, αντικείμενο της ομάδας εργασίας ήταν να επεξεργαστεί τις προτάσεις που είχαν κατατεθεί κατά καιρούς είτε από τον ΟΣΕ, είτε από τα Υπουργεία, είτε από τα Πανεπιστήμια, να συγκεντρώσει στοιχεία μελετών που είχαν εκπονήσει ο ΟΣΕ για τον άξονα Οικουμενίτσας Αλεξανδρούπολης. Επίσης, να συγκεντρωθούν στοιχεία των έργων που μελετούνταν ή προγραμματίζονταν να υλοποιήσουν και σχετίζονταν με τη διασύνδεση της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και βελτίωση των υφισταμένων τμήματων σε άλλες περιφέρειες. Και επίσης, την καταγραφή και την επεξεργασία των θέσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των περιφερειακών τμήματων Δυτικής Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ο όρος «σιδηροδρομική Εγνατία» αφορούσε ένα δίκτυο που προτάθηκε να εκτείνεται και εκτείνεται από την Ήπειρο στην Θράκη και διέρχεται από τις περιφέρειες της Ηπείρου, Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Ο κεντρικός άξονας καθορίστηκε από τα δύο άκρα, δυτικά το λιμένα της Ηπείρου και ανατολικά το Πίθιο, και συμπεριλαμβάνονται οι γραμμές που εξυπηρετούν και άλλες περιοχές σε κατέρωθεν του κεντρικού άξονα, όπως είναι η περιφέρεια της Θεσσαλίας, πόλεις της Μακεδονίας, στη Θράκη και κάποιοι πόλοι έλξης, όπως είναι οι βιομηχανικές περιοχές. Η σιδηροδρομική Εγνατία σε γενικές γραμμές ακολουθούσε μια παράλληλη πορεία με την οδική Εγνατία, όπως μπορείτε να δείτε και στο χάρτη που σας επισυνάπτω. Η σιδηροδρομική Εγνατία ή αλλιώς ο άξονας Ανατολής Δύσης θα συνδέει ουσιαστικά την Αλεξανδρούπολη με την Οικουμενίτσα. Θα αποτελέσει ένα σιδηροδρομικό διάδρομο ο οποίος θα αφορά το λιμένα της Οικουμενίτσας, θα διέρχεται από τα Γιάννενα, θα φτάνει στην Καλαμπάκα και από εκεί μέσω μιας υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής, Καλαμπάκα-Παλαιοφάσαλος, θα συναντά το υφιστάμενο βασικό αναβαθμισμένο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης και μέσω αυτού θα φτάνει στη Θεσσαλονίκη. Από τη Θεσσαλονίκη θα οδεύει σε μια νέα χάραξη παραλιακή και θα διέρχεται από την Αμφίπολη, την Καβάλα, θα συναντά την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή των τοξωτών Ξάνθης και από τους τοξώτες θα οδεύει επί της υπάρχουσας σιδηροδρομικής γραμμής και θα καταλήγει στα σύνορα με την Τουρκία, στο Πίθιο και με τη Βουλγαρία, στο Ορμένιο. Η σιδηροδρομική Εγνατία θεωρητικά αποτελεί ένα έργο πνοής και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση και ανάπτυξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, καθώς θα γίνεται γρήγορη και ασφαλής διακίνηση φορτίων στο εσωτερικό των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης, με συνέπεια την αύξηση των εξαγωγών του πρωτογενούς αλλά και του δευτερογενούς τομέα, ενισχύοντας τη γεωστρατηγική θέση ως πύλη όχι μόνο των Βαλκανίων αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. Την ανάπτυξη του τουρισμού, την ανάπτυξη των πολιτιστικών και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας και των υπόλοιπων περιοχών. Επίσης, θα διευκολύνει την εύκολη πρόσβαση των περιφερειακών ενωτήτων με τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα την στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και άμβληση των ανισοτήτων που υπάρχουν μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας. Θα αυξήσει φυσικά την αξία γης σε περιοχές από όπου θα διέρχεται το σιδηροδρομικό δίκτυο. Θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος παροχής υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς που αναδεικνύει το Εθνικό Σιδηροδρομικό Δίκτυο σε ουσιαστικό και αναπόσπαστο τμήμα των διευρωπαϊκών δικτύων και θα συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της χώρας μας. Τώρα, τι ισχύει εν συντομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε συνέχεια της αναθεώρησης της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών για τη νέα προγραμματική περίοδο 14-20, τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός 13-15 της 11ης 12ης του 2013 περί προσανατολισμού της Ένωσης για την ανάπτυξη Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει προσανατολισμούς για την ανάπτυξη Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών και περιλαμβάνει τη δομή δύο επιπέδων. Αποτελείται από το εκτεταμένο δίκτυο και το κεντρικό δίκτυο. Η σιδηροδρομική Εγνατία έχει ενταχθεί στο κεντρικό δίκτυο του συστήματος των διευρωπαϊκών μεταφορών και άρα αποτελεί άξονα υψηλής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κεντρικό δίκτυο διασυνδέεται μέσω κόμβων και παρέχει συνδέσεις μεταξύ κρατών μελών καθώς και με τις υποδομές δικτύων μεταφορών γειτονικών χωρών. Ο κανονισμός προβλέπει ότι τα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου το κεντρικό δίκτυο να αναπτυχθεί ως το 2030. Εδώ φαίνεται ένα χάρτης με το κεντρικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 θα δαπανηθούν από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης 15 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ στα 28 κράτη-μέλη με ανταγωνιστική όμως διαδικασία στο πλαίσιο των μονοετών και πολυετών προγραμμάτων εργασιών. Δεδομένου ότι το ποσοστό συγχρηματοδότησης των δράσεων του τομέα των μεταφορών είναι 50% για τις μελέτες έναντι 20% για τα έργα, θα χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα μελέτες ορίμανσης έργων ανάπτυξης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση επί του κεντρικού δικτύου φυσικά. Οι προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα κράτη-μέλη για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δράσεων αναμένονται το προσεχές φθινόπωρο. Σχεδόν μετά από 10 χρόνια και παρόλο που ο σιδηρόδρομος θεωρείται, όπως ακούσαμε και επανειλημμένως σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο το πλέον οικονομικό, γρήγορο, ασφαλές, φιλικό προς το περιβάλλον μέσω μαζικής μεταφοράς, στην Ελλάδα το όνειρο